98 και 3. Αθήνα. Τένας. Αθήνα. 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 Σήμερα. He would spend it on the pony. He would spend it on the girl. By his mother Jen and Rose. Εδώ είμαστε λοιπόν 11 και 12 πρώτα λεπτά. Αθήνα σήμερα στον Αθήνα 984. Στέφανος και Βόρκογλου στην κονσόλα του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Σάββας Κόκκινος, Βάσια Μπακετέα, Μαρία Αντωνίου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο για περίπου 3 τέταρτα ακόμα μαζί σας είναι ο Νόνη Καραγιάννη. Και πρέπει να σας πω ότι κυκλοφορεί μια είδηση στο διαδίκτυο, έχει γίνει ήδη θέμα στα social media, μια είδηση που αναφέρεται στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Η είδηση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα thetalk.gr και φαίνεται να είναι μια συζήτηση του κυρίου Καραμαλή με στενούς συνεργάτες του. Φέρεται λοιπόν να λέει, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το φέρεται νομίζω ως χαρακτηρισμός είναι μάλλον επιγικής, φέρεται λοιπόν να λέει ότι αρκετά έχει ανεχθεί, δεν είναι διατεθειμένος να σιωπήσει άλλο ως εδώ. Και όλο αυτό για αυτή την συζήτηση, την ανοιχτή συζήτηση πλέον για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τον χορό των δισεκατομμυρίων που βλέπουμε σε μια χιονοστιβάδα δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα, αλλά και τηλεοπτικών εκπομπών, όπως χτες το βράδυ του Γιάννη Πρετεντέρη στην εκπομπή «Ανατροπή» του Μέγκα. Ομολογώ ότι πολύ λίγα κατάλαβα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς πάντως έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Σπύρο Κουβέλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουβέλη. Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη. Και χαίρομαι και πολύ που σας ακούω. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται με δηλώσεις του και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου, για το ζήτημα των επιχορηγήσεων χρηματοδοτήσεων μη κυβερνητικών οργανώσεων ήταν ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο το είχατε εσείς επεξεργαστεί. Καταρχήν να σας πω και εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι που σας ακούω. Όπως ξέρετε, από τότε που αποσύρθηκα από την πολιτική γενικά δεν βγαίνω σε ραδιόφωνα, αλλά έκανα μια εξαίρεση και λόγω της εκτίμησης που έχω σε εσάς και γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολήθηκα πάρα πολύ και νομίζω πολύ σοβαρά και ήθελα να καταθέσω κάπου την άποψή μου. Και ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία. Να είστε καλά. Η ακριβής ιστορία είναι ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο ξεκίνησα να το επεξεργάζομαι και κατέληξα στο να φτιάξω ένα καινούργιο νομοθέτημα, ένα σχέδιο νόμου και το προεδρικό διάταγμα το οποίο το συνόδευε, το οποίο βέβαια δυστυχώς θα έλεγα για μένα τώρα για το θεσμικό πλαίσιο δεν ξέρω. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω γιατί προέκυψε η αναδόμηση της κυβέρνησης και βρέθηκε εκτός κυβέρνησης. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο όμως κατατέθηκε και μάλιστα το έχω καταθέσει στην συζήτηση που είχε γίνει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου και ήλπιζα, αλλά μάλλον αδίκως, ότι θα αξιοποιηθεί από την πολιτική ηγεσία στη συνέχεια, ανεξαρτήτως κόμματος, έτσι δεν αναφέρομαι στο ποια πολιτική ηγεσία. Να σας πω για αυτό το θεσμικό πλαίσιο ότι ο σκοπός των αλλαγών που έγινε και μετά θα μου επιτρέψετε να κάνω θυμίσω καταρχάς, να θυμίσω καταρχάς ότι εσείς ήσασταν αρμόδιος για τα ζητήματα που αφορούσαν τον τομέα ανάπτυξης της εξωτερικής πολιτικής, αρμόδιος υφυπουργός εξωτερικών, μια πολύ κρίσιμη νομίζω χρονική περίοδο, 2009-2011. Ακριβώς. Έτσι δεν ακριβώς, είναι. Ακριβώς. Και να πω ακόμα ότι πριν από την κατάρτιση αυτού του θεσμικού πλαισίου, με την ιδιότητα του υφυπουργού εξωτερικών, είχατε παγώσει και χρηματοδοτήσεις δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας. Να το πούμε με τη σειρά. Ουσιαστικά είχατε παγώσει χρηματοδοτήσεις που αναφέρονται σε όλο αυτό το κομμάτι μη κυβερνητικής οργάνωσης που αφορούσε την συλλογή ναρκών. Δώστε μου
περίπου 2 λεπτά να σας πω όλη την ιστορία από την αρχή. Λοιπόν, στις 28 Μαΐου του 2010 έβγαλε μία εγκύκλιο η οποία κάλυπτε το ότι δεν θα γίνουν καινούργιες, δεν θα παραληφθούν νέες προτάσεις για χρηματοδότηση από μη κυβερνητικές οργανώσεις ούτε το 2010 ούτε το 2011. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι ότι όταν ξεκίνησα να κοιτάζω τι γίνεται μέσα στην διαχείριση αυτών των προγραμμάτων, παρατήρησα, και τη λέξη τη λέω έχοντας γνώση ζημένη, την αδυναμία του μηχανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών να ελέγξει τα προγράμματα. Υπήρχαν πολλά προγράμματα τα οποία είχαν δοθεί. Δεν μπορούσε ο μηχανισμός να συλλέξει τα παραστατικά, να δει αν γίνονται ή δεν γίνονται. Και είπα ότι εδώ τραβάμε μία γραμμή. Θα πρέπει να ελέγξουμε πρώτα τι έχει γίνει στο παρελθόν, και αμέσως έφτιαξα και μία επιτροπή πάλι τον Μάιο του 2010, αν θυμάμαι, ναι, του 2010, για να γίνει αυτός ο αναδρομικός έλεγχος όλων αυτών των προγραμμάτων, και εφόσον ξεκαθάριζε όλο αυτό το στόκ, να το πω έτσι, γιατί ξέρετε, πολλές οργανώσεις είχαν πάρει χρηματοδοτήσεις, κάποιες δεν είχαν υλοποιήσει αυτά, αλλά είχαν πάρει χρήματα, κάποιες άλλες είχαν υλοποιήσει και επειδή δεν είχαν ελεγχθεί τα προγράμματα, περίμεναν μια τελική πληρωμή έχοντας κλειδωμένα χρήματα σε εγγυητικές. Και αυτό άδικο ήταν. Λοιπόν, όλο αυτό έπρεπε να μπει σε μια τάξη. Γιατί υπήρχε. Συγγνώμη, μια παρένθεση. Παρακαλώ. Γιατί διαπιστώσατε αδυναμία του Υπουργείου Εξωτερικών? Ήταν ένα πολύ δέδαλο πράγμα προκειμένου να ελεγχθεί? Είχε ασαφή νομική υπόσταση? Τι ακριβώς είναι? Δεν ήταν θέμα νομικής υπόστασης. Καταρχήν, να διευκρινίσω ότι ο έλεγχος που ζήτησα να γίνει δεν ήταν στο αν καλώς ή κακώς εγκρίθηκαν αυτά τα προγράμματα. Αυτό ήταν πια αδύνατο 10 χρόνια μετά, γιατί μιλάμε για τόσο καιρό, να κάτσει κανείς να εξετάσει για ποιον λόγο το κάθε πρόγραμμα έχει εγκριθεί. Θα ήταν πραγματικά να ψάχνει κανείς ψηλού στάχυρα. Αλλά τουλάχιστον επί των τυπικών και ουσιαστικών θεμάτων, το αν τα χρήματα καλώς πληρώθηκαν, υπήρχαν παραστατικά κλπ., έπρεπε να γίνει έλεγχος. Η αδυναμία, κατά τη γνώμη μου, ήταν στην ίδια την οργάνωση της υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Δηλαδή, ήταν μια υπηρεσία η οποία δεν ήταν ούτε στημένη ούτε στελεχωμένη με τέτοιο τρόπο, και αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα δύο περιεχόμενα του νέου νομοθετικού κειμένου που είχα φτιάξει μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να αλλάξει και η δομή και η λειτουργία, αλλά επίσης να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο δίνονται τα προγράμματα. Γιατί είχαμε πει ότι πρέπει να έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Μάλιστα, αυτό που είχαμε προτείνει εμείς ήταν 3 πράγματα: η φτώχεια, η μητρική και παιδική θνησιμότητα και η παιδεία. Και κάποιες οριζόντιες παράμετροι, όπως είναι η ισότητα των φύλων, το περιβάλλον κλπ. Πολύ μεγάλη διαφάνεια, όλα να δημοσιεύονται, να ξέρει ο καθένας τι γίνεται, και παράλληλα με το προεδρικό διάταγμα να υπάρχει μια τέτοια διαχείριση των προγραμμάτων σε συνεργασία της ίδιας της υπηρεσίας με εξωτερικούς ελεγκτές, και να μπορέσει να γίνεται πραγματικό όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο αυτό. Συν, επιτρέψτε μου ένα ακόμα, ότι θα έπρεπε να μαζευτεί λίγο, δηλαδή εμείς είχαμε προτείνει να υπάρχει μια συνεργασία, διμερής κρατική συνεργασία, κρατική έτσι, όχι σε ΜΚΟ, σε το πολύ, να βρω μια στιγμούλα, σε το πολύ 20 αν θυμάμαι χώρες, και μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων το πολύ σε 8 χώρες, και να υπάρχει μια πολιτική που λέει ότι αν μπούμε σε μια χώρα, θα υπάρχει στρατηγική εισόδου και στρατηγική εξόδου. Δεν δίνουμε ένα πρόγραμμα και μετά δεν ξέρουμε τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που νομίζω, και επιτρέψτε μου να πω ότι λιγάκι χαμογέλασα όταν άκουσα διάφορες πλευρές να λένε θα φτιάξουμε καινούργια νομοθεσία. Άκουσα ότι προτάθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ, προτάθηκε και από το ΠΑΣΟΚ κλπ. Θα ήταν καλό να υπάρχει μια συνέχεια. Δεν λέω ότι είναι το πλαίσιο που έφτιαξα εγώ, ή δεν το έφτιαξα εγώ. Το έφτιαξα μαζί με την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ. Είχαμε πιάσει την ευκαιρία τότε με τον ΟΟΣΑ, γιατί είχε γίνει αυτό που λέγεται το peer review, δηλαδή το ότι έρχεται μια επιτροπή του ΟΣΑ και παρακολουθεί τι γίνεται στην Ελλάδα. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι είχε γίνει μια πολύ σοβαρή διαπραγμάτευση, γιατί η μία εναλλακτική ήταν η Ελλάδα να πει ότι εγώ αποχωρώ από τον Οργανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΟΣΑ, και άρα πέφτω από τις ανεπτυγμένες χώρες τις αναπτυσσόμενες, που για την Ελλάδα ήταν τραγικό για την εικόνα της εκείνη την εποχή. Και καταφέραμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση που λέει ότι παγώνουμε τις χρηματοδοτήσεις γιατί έχουμε οικονομικό πρόβλημα σαν χώρα, αλλά παραμένουμε με την υπόσχεση ότι αλλάζουμε όλο τον τρόπο που λειτουργεί. Κατά την περίοδο της θητείας σας, και επειδή ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα, διαπιστώσατε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις σε ανώτερο ή ανώτατο πολιτικό επίπεδο, είτε για να μπλοκάρουν κάποιες ενέργειες δικές σας, είτε για να δοθούν χρήματα με διαδικασίες λιγότερο διαφανείς? Όχι, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορούσε τη δική μου θητεία δεν υπήρξε παρέμβαση, αλλά βέβαια δεν υπήρξε και περιθώριο παρέμβασης, γιατί ακριβώς επειδή είχα κλείσει την πόρτα εντελώς στο να υπάρξουν νέες εγκρίσεις προγραμμάτων, δεν τίθετο καν τέτοιο θέμα.
Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι ήταν εκεί το πρόβλημα. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι όταν να το πω πιο απλά, κύριε Κουβέλη, κατά τη διάρκεια που εσείς είχατε θεσμικά αυτό το ρόλο και ως κυβερνητικό στέλεχος, αρμόδιος υφυπουργός εξωτερικών για τα ζητήματα της αναπτυξιακής συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, εξωτερική πολιτική, διεθνείς σχέσεις, αναφέρατε κάποιες πτυχές. Οι δρόμοι σας με την παρουσία του κυρίου Ρόντου σε ένα συγκεκριμένο τομέα ήταν παράλληλοι, διασταυρώθηκαν, ήταν αντίπαλοι. Βάλτε παρακαλώ τη λέξη εισαγωγικά. Δεν συναντήθηκαν ποτέ είναι η λέξη, γιατί αυτά τα προγράμματα για τα οποία έχει γίνει αυτή η συζήτηση σχετικά με τον κύριο Ρόντο είχαν εγκριθεί πάρα πολλά χρόνια πριν. Αυτά ήταν ανάμεσα στα προγράμματα τα οποία είχαν πει ότι πρέπει να ελεγχθούν για το αν καλώς ή κακώς δόθηκαν και αν δόθηκαν παραστατικά κλπ. Δεν είχα καμία επαφή με τον κύριο Ρόντο και δεν είχα κανένα λόγο να έχω επαφή με τον κύριο Ρόντο, γιατί ήταν μια άλλη περίοδος. Τώρα, το αν τα προγράμματα αυτά είχαν εγκριθεί. Δεν εξελίχθηκε δηλαδή την περίοδο εκείνη. Όχι. Αυτά τα προγράμματα από αναρτοθέτηση ήταν πολύ παλιότερα. Πάρα πολύ. Και άρα εκεί δεν υπήρξε ζήτημα και μάλιστα πρέπει να πω εδώ ότι όταν ξεκίνησα το να γίνει ο έλεγχος από τους εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές, που αυτή ήταν μια απόφαση που ξεκίνησε μεν ο έλεγχος, αλλά η απόφαση υπογράφηκε 2-3 μέρες μετά που εγώ έφυγα από την κυβέρνηση, από τον επόμενο που ανέλαβε, τον κύριο Δόλη. Εκεί δεν είχα καμία αντίρρηση από κανέναν και μάλιστα να σας θυμίσω ότι την εποχή που ξεκίνησα όλη αυτή την πολιτική, ας πούμε, για την αναπτυξιακή συνεργασία, υπουργός εξωτερικών ήταν ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου. Και δεν είχα καμία, όχι μόνο δεν είχα καμία όχληση ή αντίρρηση, αλλά νομίζω ότι ήταν μέσα στο γενικό πλαίσιο που υπήρχε τότε να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι την κατάσταση. Βέβαια η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο γοητευτική, γιατί περίμενα ότι θα υπάρξει μια συνέχεια λίγο περισσότερο δυναμική σε αυτά που μείνανε από το έργο που είχα κάνει όσο ήμουν εκεί. Δεν την έδωνα συμβαίνει, αλλά γι' αυτό μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Μου λέτε λοιπόν την ανάγνωση αυτού του χορού δισεκατομμυρίων εκατομμυρίων που βλέπουμε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, στη δική σας ανάγνωση. Η δική μου ανάγνωση, κυρία Καραγιάννη, είναι ότι αυτό ήταν ένα σύστημα το οποίο είχε στηθεί σε λάθος βάσης και με αρκετή, θα έλεγα, επιτρέψτε μου τη λέξη, προχειρότητα. Δεν ξέρω αν υπήρχε πρόθεση, αλλά προχειρότητα το να ελέγξεις ένα σύστημα που σε υποχρεώνει κατά τον ΟΣΑ να δίνεις περίπου το 1-2% του ΑΕΠ σου, πρέπει να έχει και ένα πολύ δυνατό σύστημα ελέγχου. Αυτό δεν υπήρχε. Όπως επίσης και ένα πολύ δυνατό σύστημα απόφασης του τι χρηματοδοτούμε και τι όχι. Αυτό ακριβώς, κατά τη γνώμη μου, αυτό πρέπει να γίνει και μάλιστα είχα στείλει μια επιστολή σαν ανεξάρτητο. Αυτό είναι και, αν μου επιτρέπετε, αυτό είναι και ζήτημα πολιτικής βούλησης και με δεδομένο ότι χρήματα δόθηκαν και θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπήρξε διασπάθηση δημόσιου χρήματος και χωρίς να θέλει κάποιος να απομειώσει τη σημασία των κινημάτων, του εθελοντισμού ή των ενεργών πολιτών σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, μπορεί εκεί να έχει πολλαπλές ερμηνείες. Σαφώς. Και για σκοπιμότητες. Θέλει να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ξέρετε, στην πολιτική και ειδικά στη διαχείριση δημόσιου χρήματος, αν αφήσεις οτιδήποτε στην τύχη, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα γίνει κατάχρηση του. Άρα και έπρεπε αυτό να έχει μαζευτεί όσο πιο γρήγορα γίνεται και ποτέ δεν είναι αργά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, να καταλογιστούν αυτά τα οποία κακώς δόθηκαν και να επιστραφούν στο δημόσιο και επίσης να φτιαχτεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Είχα στείλει μια επιστολή στις 20 Δεκεμβρίου του 2011 στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου τότε, που το έλεγα αυτό ακριβώς που είπατε πριν, πέραν όλων των κινήσεων που είχαμε κάνει στο Υπουργείο Εξωτερικών τότε και το διαχειριστικό έλεγχο και το νέο θεσμικό πλαίσιο, ότι αυτό που είπατε, το γενικά να σπηλωθεί η κοινωνία των πολιτών σε μια χώρα, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα για τη δημοκρατία. Γιατί δεν είναι όλοι κακοί έτσι, υπάρχουν και πολύ σοβαρές οργανώσεις, οι γιατροί του κόσμου, να πω μια οργάνωση από αυτές που έχουν νομίζω την εκτίμηση όλων, που κάνουν πολύ σοβαρό έργο και να τους πετάξουμε όλους μαζί συλλήφθη στην πυρά, σημαίνει τι? Ότι ένας πόλος του δημοκρατικού πολιτεύματος που είναι η φωνή των πολιτών μέσω των κινημάτων, ουσιαστικά έχει θεωρηθεί de facto απατεώνας. Mm-hmm. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, είναι το ένα άκρο της υπόθεσης. Ας μου επιτραπεί να πω και αν θέλετε να το σχολιάσετε. Υπάρχει και ένα άλλο άκρο. Το βλέπω και στην αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού αλλά και συνεργατών του. Το βλέπω τώρα και στην αντίδραση που φέρεται να έχει για το θέμα και ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Καραμαλής.
ότι όλα αυτά γίνονται γιατί κάποιοι πρώην πρόεδροι και πρώην πρωθυπουργοί, κάποιοι άλλοι επιδιώκουν να τους πλήξουν. Είναι κοντά αυτή η εκτίμηση, έτσι όπως το παρακολουθείτε εσείς? Κοιτάξτε, ειλικρινά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη ζήτηση. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, γιατί όλοι στην Ελλάδα ζούμε και ξέρουμε πώς δουλεύουν και κύκλοι και μέσα κλπ. Αλλά νομίζω ότι εδώ έχουμε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Αν ο καθένας μιλήσει ειλικρινά και πει ότι αυτά πρέπει να γίνουν, αυτά δεν είχαν γίνει όσο σωστά θα έπρεπε. Που και αυτό να το δεχτούμε. Δηλαδή, το ότι υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο που ήταν μια πρώτη κίνηση, αλλά ήταν ατελέσει, γιατί να μην το πούμε? Αλλά νομίζω ότι εδώ η συζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο, είτε αυτός είναι ο Παπανδρέου είτε είναι ο Καραμαλής, αλλά αφορά τον τρόπο λειτουργίας μιας χώρας. Γι' αυτό μένω τόσο πολύ στο θέμα της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να κινούμαστε σχεδόν με ποδοσφαιρικούς όρους, που λέει ότι θα χτυπήσουμε τον Παπανδρέου, θα χτυπήσουμε τον Καραμαλή. Ναι, αλλά στο μεταξύ χάνεται η μπάλα, να το πω και εγώ, με ποδοσφαιρικούς όρους. Και πριν κλείσουμε, κύριε Κουβέλη, από την εμπειρία σας και με δεδομένο ότι έχετε και την εικόνα και των χρημάτων τα οποία είχαν δοθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, σε περίπτωση που κάποιο δικαστικό όργανο, η δικαιοσύνη προφανώς, ορκωτοί λογιστές ή δεν ξέρω ποιο άλλο όργανο, αποφασίζει ότι αυτά τα χρήματα κακώς δόθηκαν και πρέπει να επιστραφούν. Είναι εύκολο να επιστραφούν? Υπάρχει υπόσταση όλων αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων ή των κινήσεων? Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά ξέρετε, στη διαδικασία που είχαμε ξεκινήσει, αυτό ήδη συνέβη κάποιες φορές. Δηλαδή, υπήρχαν οργανώσεις που αποδείχθηκε ότι δεν είχαν τα παραστατικά να καλύψουν τα χρήματα που πήραν και έγιναν καταλογισμοί εις βάρος τους, οι οποίοι καταλογισμοί ακολουθούν τη διαδικασία, πηγαίνουν στη ΔΟΗ, στην εφορία κλπ. Και πίσω από αυτά υπάρχουν πάντα φυσικά πρόσωπα. Επιστράψαν τα χρήματα? Δεν το ξέρω, γιατί δεν ήμουν πια εκεί για να δω. Αλλά ξέρετε, από την εφορία πολλές φορές αυτά παίρνουν καιρό να γίνουν. Παρ' όλα αυτά, όταν μπουν μέσα στο σύστημα, είναι αδύνατο να το αποφύγεις, γιατί μετά υπάρχουν όλες οι κυρώσεις πλέον από τη ΔΟΗ. Άρα υπάρχει τρόπος να επιστραφούν? Δεν υπάρχει, και νομίζω πρέπει να γίνει, είναι απαραίτητο να γίνει, γιατί αλλιώς δεν κάνουμε δουλειά. Δηλαδή, αν δεν καταλογιστούν αυτά που κακώς έχουν πληρωθεί, τότε γιατί το κάνουμε όλο αυτό? Απλώς γιατί, ξέρετε, αν δεν το κάνουμε όλο αυτό, θα παραμείνει μόνο αυτό που είπατε, ότι θα αρχίσουμε να πετάμε ρουκέτες σε άτομα. Θα παραμένει σκιά. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι να ξεκαθαρίσει, να αλλάξει και όλη αυτή η συζήτηση για το Μητρό, ποιες οργανώσεις είναι, ποιες δεν είναι, και να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί η αναπτυξιακή συνεργασία είναι εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Έτσι, το να μπορέσει κάποιος να πει ότι εγώ θα καλύψω μια ανάγκη μιας φίλης αναπτυσσόμενης χώρας, αλλά θα έχω και τη θετική της γνώμη, ψήφο κλπ. Για κάτι που είναι εθνικό θέμα, είναι θεμητότατο και το κάνουν όλες οι χώρες του κόσμου. Μην το σκοτώσουμε αυτό το εργαλείο. Ο κύριος Σπύρος Κουβέλης, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά διαφωτιστική η συζήτηση, καλά, τα όσα καλά είπατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουβέλη. Να είστε καλά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Μαρία Τσαλαβούτα στο στούντιο για την...